Λάμπη, Πασχάλη, Μανολάκη απλά να περάσει πλάμη. Που τρέχει Νάδη Καλαϊτσίεβα εύκολα στην ευθεία 18-7. Η πλάμη πάντα στο σερβίς. Λάθος η Καραγιαννιούτιο αφήνει και η μπάλα είναι έξω 18-8. Και τώρα Μάλτα Καραγιαννίδου, η κεντρική του Λυσιακού, με τη σειρά της θα στείλει την μπάλα έξω 19-8. Και η Φωτεινή Κουνάδη τώρα στο σερβίς. Θα αφήσει η Καραγιαννίδου, η Παναγιώτα Καραγιαννίδου, μπάλα είναι έξω 19-10. Και τώρα Στεφανία Μπέμπη. Καραγρηγορίου, Κουνάδη, η Παυλοπούλου θα τελειώσει τη φάση, δεν θα μπορέσουν οι παίκτες του Ελσιακού να βγάλουν την άμυνα. 29. Καλαϊτζίεβα, το λάθος από την έμπειρη ακραία της ΑΕΚ. 20-10 και σειρά τώρα της Βογιατζή. Γρηγορίου, Κουνάδη, Γκιουζέλη, εξαιρετικό καρφί από την νεαρή Παναγιώτα Γκιουζέλη, την 20χρονη. Είπαμε και πριν, είναι κόρη της Βασούλας Πολυζόη, πρώην διεθνούς, και η Γκιουζέλη έχει κληθεί στην εθνική. 21-10. Γιωργοπούλου, Βογιατζίτα στην υποδοχή, Καραγιαννίδου, εξαιρετικό καρφί. 21-11. Και η Κατερίνα Ράγκου τώρα. Στην Καραγρηγορίου, Καλαϊτζίεβα για την Γκιουζέλη, μπάλα είναι μέσα. Έξω έδωσε ο κύριος Τσιμπίνος, αλλά είναι λάθος, πάρα ήταν μέσα. Ας πέμπτος, λίγη σημασία έχει. 21-12. Και η Ράκου που συνεχίζει, Καλαϊτζίεβα, Κουνάδη, Γκιουζέλη. 22-12. Έχουμε time out. Ενώ από τα μεγάφωνα καλούν τους οπαδούς. Οι οπαδοί της ΑΕΚ που καλούνται να μην πουν μετά την λήξη του αγώνα, γιατί θα γίνει απονομή. Ας ελπίσουμε ότι θα πειθαρχήσουν. Παυλοπούλου τώρα στο σερβίς. Παυλοπούλου. Το λάθος, η μπάλα είναι έξω. 22-13. Για Μανολάκη. Θυμάστε να σερβίρει. Το λάθος από τη Μανολάκη, 23-13. Μουσίες,
Γιουζέλη, το λάθος, 23-14. Και η Παναγιώτα Καραγιαννίδου τώρα στο σερβίς. Γιουζέλη, Κουνάδη, η Βλάμη από τα άκρα. Θα καρφώσει τη μεγάλη διαγώνιο, 24-14. Και πάμε τώρα στο πρώτο set ball και match ball και πρωτάθλημα ball, champions ball, 24-14. Και η Πέπη Βλάμη. Καραγιαννίδου, Μανολάκη, Βογιατζή, Γιουζέλη, Κουνάδη, Γεωργοπούλου, η άμυνα από τη Μανολάκη, Πασχάλη που θα υψώσει. Καραγιαννίδη, εκεί που είναι η Καλαϊτζίεβα, Κουνάδη. Καλαϊτζίεβα θα τελειώσει τη φάση, το παιχνίδι αλλά και το πρωτάθλημα. Η Μαρίνα Καλαϊτζίεβα, η κορυφαία της ΑΕΚ, με τον πιο υποδηματικό τρόπο θα υπογράψει και αυτό τον αγώνα, αυτό το ματς τίτλους. Η ΑΕΚ κερδίζοντας με 3-0 στα σετ τον Ηλυσιακό, κάνει το 3-0 στη σειρά του τελικού και βλέπετε βέβαια τι γίνεται εδώ, τα καπνογόνα που έχουν ανάψει στο κλειστό χώρο. Να σε ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η μετάδοση βέβαια γίνεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες όπως καταλαβαίνετε. Και τα κορίτσια της ΑΕΚ σε λίγο θα στεφτούν πρωταθλήτριες. Οι αγκαλιές, τα φιλιά για μια χρονιά που τελείωσε θριαμβευτικά, που ήταν θριαμβευτική σε όλη τη διάρκεια. Εδώ όμως βλέπουμε τους οπαδούς ΑΕΚ να μπαίνουν μέσα πριν γίνει η απονομή. Να δούμε αν θα φύγουν ώστε να γίνει η υπονομή. Τα κορίτσια της ΑΕΚ που πάνε εκεί σε μια γωνιά. Οι οπαδοί της ΑΕΚ που φεύγουν σιγά σιγά από τον αγωνιστικό χώρο για να γίνει απονομή. Η ΑΕΚ λοιπόν, για να συνοψίσουμε, στην κανονική περίοδο σημείωσε 22 νίκες σε αντίστοιχους αγώνες και μάλιστα χωρίς να χάσει ούτε βαθμό, καθώς όλες οι νίκες της ήταν με 3-0 ή 3-1. Σημείωσε έτσι, συγκέντρωσε 66 βαθμούς. Η ΑΕΚ που στη συνέχεια στον ημιτελικό κατάφερε να κερδίσει με 2-0 σκορ την Άρτεμι Κορυδαλού και στο τελικό με 3-0 την ομάδα του Ηλυσιακού. 3 νίκες σε εισάλθμα παιχνίδια, 27 νίκες σε 27 παιχνίδια για την ΑΕΚ που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στην Α1 γυναικών, με τους οπαδούς βέβαια να ζητούν κάτι παραπάνω από την παραμονή. Όπως φάνηκε και πριν από λίγο, η ΑΕΚ που τα τελευταία χρόνια είναι ασανσέρ θα λέγαμε, ενώ έχει έρθει στο γήπεδο και ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, ο Γιώργος Μελισσουργός, που έχει πάρει τη θέση του παρεπιθέντους Στέλιου Προσαλίκα. Η Βλάμη που θα ανέβει πάνω στο τραπέζι για να πανηγυρίσει μαζί με την Ελένη Μεμετζή το τίτλο. Και αυτή είναι η κορυφαία στιγμή για την εφετινή πορεία της ΑΕΚ. Ο τίτλος του πρωταθλητή, της πρωταθλήτριας ομάδας. Τα πανηγύρια από τους οπαδούς και τις παίκτριες της ΑΕΚ. Και με αυτές τις πανηγυρικές εικόνες μπορούμε να κλείσουμε από το κλειστό γυμναστήριο Μενιδίου. Εδώ κλείνει και η σεζόν
για το βόλεϊ στον 902-902 που και φέτος για πέμπτη σερή περίοδο παρακολούθησε τόσο την Α2 βόλεϊ των ανδρών όσο και την Α2 βόλεϊ των γυναικών σε μια προσπάθεια να τα αναδείξει και να δει την προσπάθεια που γίνεται και σε αυτά τα πρωταθλήματα να προσφέρει στους φίλους του αθλήματος τις εικόνες, τα μάτς, τη συγκίνηση που προσφέρουν και αυτά τα πρωταθλήματα. Αυτά από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσους παρακολουθήσατε και αυτή τη σημερινή μετάδοση. Γεια σας.